Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό το θέμα, το είχαμε κουβεντιάσει εξάλλου και πέρσι εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα διαθέσιμα της περιφέρειας, το οποίο υπήρξε αυτή η απόφαση. Τώρα επανέρχεται η κυβέρνηση και απαιτεί αυτά που δεν υπάρχουν βέβαια από δήμους και περιφέρειες να κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδας για να τα αξιοποιήσει για τους λόγους που θέλει, δηλαδή για να δείξει ότι έχει μαξιλάρι και να δώσει τη δυνατότητα να γίνονται δανεισμοί από το μεγάλο κεφάλαιο με καλύτερους όρους, για αυτούς ενδιαφέρεται, και βεβαίως για την κατάσταση που υπάρχει στους δήμους και στις περιφέρειες, αγρόνιγοράσαν, δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Νομίζουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να τοποθετηθεί και να πάρει θέση σε αυτό και να καταδικάσει αυτή την απόφαση και η διοίκηση της περιφέρειας. Καλό θα είναι να μας ενημερώσει τι έχει γίνει με αυτά τα διαθέσιμα της περιφέρειας, που είναι, πώς διαχειρίζονται. Γιατί εντάξει, είναι λιγάκι θολό. Λιγάκι θολό, να το πω έτσι. Σε ποια τράπεζα είναι, μαζευτήκανε, δεν μαζευτήκανε. Έτσι. Αυτό. Αλλά το ουσιαστικό είναι να καταδικάσουμε αυτή την απόφαση την οποία πήρε η κυβέρνηση και υποχρεώνει, και μάλιστα με απειλή ότι αν δεν το κάνει ένας δήμος ή μια περιφέρεια, θα τους κόψει, λέει, τους αυτοτελείς πόρους τους, κάπου. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί παρά να καταδικαστεί. Αυτό λέμε, αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να κάνετε, εκτός και αν η πλειοψηφία, επειδή αυτοί που το αποφασίζουν είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το πράξει.